Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις δραματικές εξελίξεις στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας θα συζητήσω με έναν άνθρωπο που έχει μια λογική και μια ψυχραιμία πάντα στις αναλύσεις του. Είναι ο κύριος Στέλιος Φενέκος, πρόεδρος της Κοινωνίας Αξιών και υποναύαρχος βέβαια αναποστρατεία. Δεν το ξεχνάμε αυτό, κύριε Φενέκο. Ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε Φενέκο? Δεν μέτρησαν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί τον Πούτιν όπως έπρεπε? Πώς φτάσαμε σε αυτή τη δραματική κρίση? Πιστεύω ότι είναι συγκυρίες πολλές, μαζί με λάθος εκτιμήσεις και μαζί με κάτι που στη λήψη αποφάσεων όλοι το γνωρίζουν, ότι όταν αυτά που κάνεις δεν επαρκούν για την κατάσταση και τα μεταθέτεις για το μέλλον, στο τέλος έχεις ένα σωρευτικό αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να είναι καταστροφικό. Και για να είμαι συγκεκριμένος, είχαμε τις υποθέσεις του 92, το 92 όταν η Ουκρανία αυτονομήθηκε, προέβλεψε θεσμικά νόμος, συνταγματική της υποχρέωση, ότι θα μείνει έξω από κάθε μπλοκ. Όταν το 95 παρέδωσε τα όπλα, τα πυρηνικά, εγγύθηκαν όλη την ασφάλειά της, γιατί ακριβώς αφοπλίστηκε στην ουσία από πυρηνικά. Στη συνέχεια, με όλες τις συγκρούσεις που έγιναν, κατέληξαν σε μια συμφωνία του Μίνσκ, η οποία ήταν μια καλή συμφωνία. Αντί λοιπόν ο ΑΣΕ, που είχε την εποπτεία, και οι δυτικοί, οι τέσσερις χώρες, πέντε που ήταν στην Ορμανδία, που υποσχέθηκαν ότι θα την υποστηρίξουν στην εφαρμογή του Μίνσκ, δεν έκαναν τίποτα. Αν δείτε τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χρόνο, όταν από το 17 και μετά που έκανε έτοιμα, που εντάχθηκε στις υποψήφιες χώρες για να εξαστεί αν θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκθέσεις κάθε χρόνο μιλάνε για τη συμφωνία του Μίνσκ και για την ανάγκη να υλοποιηθεί, προκειμένου να τη δεχτούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κανένας δεν την πίεσε για αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν το σωρευτικό αποτέλεσμα ήρθε στο τέλος, και ακόμα χειρότερα, όταν είχαμε περιθώρια για διάλογο, ο καθένας είχε μια σκληρή θέση και ήταν αδιάλακτος. Ως αποτέλεσμα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Καλά κάνατε και πήγατε πολύ πίσω, γιατί προφανώς όλοι μας καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή, όλοι καταδικάζουμε τι έχει κάνει ο Πούτιν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε κάποια χρόνια πίσω, πολλά χρόνια πίσω, από τότε που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, και να αναρωτηθούμε αν οι Ευρωπαίοι έπρεπε να είχαν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία διαφορετικά, να την προσεγγίσουν. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει δηλώσεις ότι θα έπρεπε να μπει στην αρχιτεκτονική ασφάλεια. Αντιληφθήκατε ποτέ να γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση? Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα, και επειδή έχω και άμεση άποψη, γιατί υπηρετούσα και στο ΝΑΤΟ την εποχή που γινόντουσαν όλα αυτά, είχαμε φτιάξει και τις επιτροπές με την Ουκρανία και με το ΝΑΤΟ, που είχαν σκοπό να αμβλύνουν τα προβλήματα και να φέρουν το ΝΑΤΟ και τις χώρες αυτές όλες πιο κοντά. Σας πληροφορώ ότι δεν είχε βγει από την ατζέντα του ΝΑΤΟ η Ρωσία σαν ο υποτιθέμενος εχθρός. Πάντα, όλα τα χρόνια, από τότε που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και μέχρι σήμερα, το ΝΑΤΟ έψαχνε να βρει προσανατολισμό και διατηρούσε ακόμα μια αντιπαλότητα με τη Ρωσία. Στις δε συναντήσεις που κάναμε κατά καιρούς για αυτές τις επιτροπές Ουκρανίας και Ρωσίας, ήταν σαν να βλέπατε δύο αντίθετα στρατόπεδα, ας πούμε, και δεν υπήρχε κανένα στοιχείο να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Άρα, έχει μεγάλη ευθύνη το ΝΑΤΟ, η Γενικής Γραμματής, γιατί δεν προσπάθησαν πραγματικά, παρά το γεγονός ότι ήταν η PFP και όλα αυτά, δεν προσπάθησαν στην ουσία να τις φέρουν κοντά και την Ουκρανία και την Ρωσία. Επί της ουσίας όμως, όχι επιφανειακά, επί της ουσίας. Οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι δεν κατάλαβαν αυτή την ανάγκη. Και ρωτάω γιατί. Βλέπει τώρα ένας μέσος πολίτης, ας πούμε, ότι η Αυστρία εξαρτάται 100% από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Και ρωτάτε ότι τι κάνουν οι Ευρωπαίοι? Δηλαδή, από τη μία παίρνουν το φυσικό αέριο και από την άλλη παίζουν ένα παιχνίδι να έχουμε απέναντι τη Ρωσία. Υπάρχει κάποια λογική? Πολύ εύστοχο, και μάλιστα υπάρχουν πολλοί και επιστήμονες και θεωρητικοί, αλλά και πρωθυπουργοί όπως ο Μακρόν. Ο Μακρόν μόλις βγήκε και είπε: δεν είναι η Ρωσία ο αντιπαλός μας. Πρέπει τη Ρωσία να την εντάξουμε στη λογική μας, αφού έχουμε τόσες οικονομικές σχέσεις. Και δεν είναι μόνο και οι οικονομικές σχέσεις που υπήρχαν. Υπήρχαν και αναγκαιότητες που έπρεπε να λυθούν, προβλήματα που έπρεπε να λυθούν.
μέσα στον καινούριο κόσμο της παγκοσμιοποίησης. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτή η συντήρηση της αντιπαλότητος ήταν τελείως εσφαλμένη και δεν σας κρύβω ότι είναι ένα από τα βασικότερα αίτια που σήμερα φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Επειδή ακούμε, η αλήθεια είναι ότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ελάχιστη, ειδικά από τη ρωσική πλευρά. Γι' αυτό υπάρχουν και διάφορα αφηγήματα, ας πούμε, για το πώς στάσαμε εδώ. Το ένα λέει ότι ο Πούτιν θεώρησε ότι η συγκυρία το βολεύει να κάνει αυτό που έκανε. Και υπάρχει και μια άλλη άποψη, η οποία λέει ότι οι Αμερικανοί κυρίως τον πίεσαν και τον οδήγησαν σε αυτή την εισβολή. Και αυτή η άποψη λέει βέβαια ότι είναι και το μεγάλο λάθος του Πούτιν. Έχετε κάποια εκτίμηση τι από τα δύο μπορεί να είναι πιο πιθανό? Είναι γεγονός ότι το ΝΑΤΟ με τις συνεχείς του προεκτάσεις, επειδή είχαν πάει στη Μαύρη Θάλασσα με πλοία, είχαμε κάνει ανατολικές ασκήσεις. Πάντα όσοι πηγαίναν ήμασταν σφιγμένοι και σκεφτόμασταν, μιλάω καθαρά από προσωπική εμπειρία, ήμασταν σφιγμένοι και λέγαμε, μα γιατί να πάμε και να προκαλέσουμε τόσο πολύ μπροστά στα σύνορα της Ρωσίας? Δεν είχαμε κανένα ουσιαστικό λόγο. Βέβαια και η Ρωσία δεν έχασε την ευκαιρία να προκαλέσει. Πιέζοντας, είδαμε την παρέμβαση στην Οσετία, είδαμε την παρέμβαση στο Ντομπάνσκ, την εισβολή την πρώτη το 2008, είδαμε τις παρεμβάσεις που έκανε σε άλλες χώρες, αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι η μόνη υπεύθυνη η Ρωσία. Βάλανε το χεράκι τους και οι δυτικοί. Και βέβαια τώρα θα έλεγα ότι ας δούμε τις ρητορικές. Πριν ξεκινήσει η αντιπαλότητα, υπήρχε η απειλητική συμπεριφορά του Πούτιν. Απ' την άλλη μεριά, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ μίλαγε ότι θα απαντήσουμε στο πεδίο με πόλεμο. Έτσι έλεγε, έτσι μιλούσε. Και είχα βγει δημόσια και είχα πει τελείως λάθος η απάντηση αυτή του Γενικού Γραμματέα. Έχει συνενοχή με τις χώρες ή το λέει από μόνος του? Θυμάστε τι έλεγε ο Μπλίνκεν, τι λέγανε τα γεράκια στις ΗΠΑ. Όταν λοιπόν ρίχνεις λάδι στη φωτιά και προωθείς έναν ανώριμο ηγέτη όπως είναι ο Ζελένσκι και του λες ότι κοίτα θα σε υποστηρίξω, τον κάνεις αδιάλακτο και όταν έχει την ευκαιρία να λύσει το πρόβλημα δεν το λύνει, μετά φτάνει στο σημείο, αποσύρεσαι, τον αφήνεις μόνο του και τώρα πάει να βγάλει το φίδι από την τρύπα μόνο στο Ζελένσκι. Τα τελευταία 24 ώρα ακούμε κάποιους διθυράμβους για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι επιτέλους ξύπνησε, επιτέλους κάτι κάνει. Σύμφωνοι, ξύπνησε. Όλη αυτή η ιστορία με τη συγκέντρωση των όπλων στην Πολωνία μήπως είναι λίγο προσχηματική και κυρίως μήπως πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι ότι δεν αρκεί αυτό, ότι πρέπει να καθίσουν και να δουν τι θα κάνουν με θέματα ασφάλειας, με τον Ευρωστρατό, με το αν θα έχει στρατιωτική ή όχι παρέμβαση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το θέμα της ανάπτυξης των δυνάμεων και την Πολωνία κλπ. Προέκυψε αμέσως μετά από την έκφραση θέλησης από πλευράς Φιλανδίας και Σουηδίας να ξανααναθεωρήσουν την ουδετερότητά τους. Τις ίδιες μέρες, 8 μέλη του ΝΑΤΟ προσέφυγαν επικαλούμενα το άρθρο 4 της Συμμαχίας που λέει ότι όταν νιώθουν απειλούμενοι πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις στη Συμμαχία για να δώσει λύση στη Συμμαχία. Προκειμένου λοιπόν το ΝΑΤΟ να καλύψει τις ανησυχίες τους, ανέπτυξε τις δυνάμεις που είχε της NRF, τις ανέπτυξε τις διέσπειρες σε όλη την περιοχή, θέλοντας να δείξει ότι εδώ είμαι, ότι θα σας προστατεύσω. Χωρίς όμως να προκαλέσει από την άλλη πλευρά, να θέλει να προκαλέσει την Ρωσία, ότι δήθεν θα είναι εμπλεκόμενη σε δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Και όταν η Ουκρανία ζήτησε τα όπλα, και δεν σας κρύβω ότι πήγε ο Ουκρανός αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ, πήγε με μια λίστα σαν να πηγαίνει σε σούπερ μάρκετ και ζητούσε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τότε το ΝΑΤΟ είπε στις χώρες, δεν θέλω να εμπλακώ εγώ σαν ΝΑΤΟ, κάθε μία να προσφέρει ό,τι θέλει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ ενώ έριξε λάδι στη φωτιά, μετά τραβήχτηκε πίσω και τώρα κάθεται και βλέπει. Και το ερώτημα είναι, ήταν η θελημένη στάση εκ μέρους των ΗΠΑ να ρηχθεί βάρος λάδι στη φωτιά για να φτάσουμε στο σημείο αυτό και να δημιουργήσουμε έναν αντίπαλο προκειμένου να αυξηθούν τα κονδύλια, οι χώρες να πληρώσουν περισσότερα για εξοπλισμούς, η Ευρώπη να χειραγωγηθεί από το ΝΑΤΟ, να ξεχάσει την αντίληψή της ότι είναι εκτός? Είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και θα φανούν στο μέλλον. Δηλαδή δεν μπορούν να μείνουν κρυφά αυτά όλα. Τώρα για να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε εμείς αυτή την κρίση, ασφαλώς δεν μπορούσε η Ελλάδα σε καμία περίπτωση να επιβραβεύσει τον αναθεωρητισμό του Πούτιν, γιατί έχουμε και τον άλλον αναθεωρητή. Το ότι βγήκαμε λίγο πιο μπροστά από ό,τι έπρεπε, όπως λένε κάποιοι, η αποστολή των όπλων, η υψηλή τόνη στη ρητορική μας,
πιστεύετε ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο χαλαροί και να προσπαθήσουμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, δεν το αμφισβητώ, να διατηρήσουμε όποια ισορροπία μπορούμε να διατηρήσουμε με την Ρωσία, κάτι που το κάνει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, φαίνεται να το κάνει καλά η Τουρκία. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θεωρώ ότι ο Πούτιν έχει δίκιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Ο Πούτιν έχει παραβιάσει τα πάντα. Έχει δείξει έναν αλαζονικό χαρακτήρα, η εισβολή είναι απαράδεκτη, όπως είναι απαράδεκτη και η επέκταση των επιχειρησιακών σκοπών, σκοτώνονται άνθρωποι, 1 εκατομμύριο έχουν φύγει, είχε περιθώρια να διαπραγματευτεί και να δώσει λύση στα προβλήματα, απειλεί όλες τις χώρες, απείλησε και εμάς. Τώρα γεννάται το ερώτημα, αν σε ένα τέτοιο Πούτιν, σε μια τέτοια Ρωσία, που είναι και εκδικητική, αν θα πρέπει εμείς να εκτεθούμε ή όχι. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι καλά κάνουν και πολεμάνε οι Ουκρανοί και μακάρι να αντισταθούν στον Πούτιν, την ίδια στιγμή λένε να μην στείλουμε όπλα. Αυτή είναι μια αντίφαση. Ναι. Τι λες, σκοτωθείτε στους Ουκρανοί, αλλά εγώ θα κρυφτώ πίσω, από πίσω, γιατί δεν θέλω να εκτεθώ ενάντια των Ρώσων. Αν όμως αποφασίσουμε ότι πραγματικά η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι απειλή για το παγκόσμιο περιβάλλον, με τον τρόπο που κινείται ο Πούτιν, τότε θα έπρεπε όλος ο δυτικός κόσμος με την νομιμοποίηση είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕ, με την νομιμοποίηση, προσέξτε, όχι πρωτοβουλίες από κάθε μια χώρα ξεχωριστά, θα έπρεπε με την νομιμοποίηση αυτή να αποφασιστεί ο τρόπος ενίσχυσης της Ουκρανίας. Άρα, θα συμφωνούσε να ενίσχυθεί η Ουκρανία με μια τέτοια νομιμοποίηση καπέλο που όλες οι χώρες αναλάβανε ο καθένας το ποσοστό ευθύνης του, γιατί τώρα τι λέει η Ευρώπη, τι λένε οι χώρες στην Ευρώπη. Α, εσείς που εκτίθεστε έναντι της Ρωσίας και στείλατε όπλα, καλά πάθατε και εκτίθεστε. Εμείς στέλνουμε μόνο σωσίβια και κράνη. Δεν είναι η ίδια αντίληψη, όλοι το ίδιο κινδυνεύουμε, έτσι δεν είναι. Στη λογική λοιπόν αυτή θα έπρεπε να το σκεφτούμε δεύτερη φορά, αν θα έπρεπε να στείλουμε όπλα, με δεδομένη την κατάσταση ότι πολλοί κρύβονται και αφήνουν κάποιους άλλους να βγουν μπροστά. Και αυτοί που κρύβονται δεν έχουν και τα ίδια προβλήματα με εμάς. Τα οποία θα τα βρούμε μόλις τελειώσει αυτή η κρίση. Ακριβώς. Φτάσαμε στο 2022 να συζητάμε έστω για πυρηνική απειλή. Στην αρχή, ξέρετε, όλοι το πήραμε λίγο ελαφρά. Ότι, εντάξει, είναι μια απλή απειλή. Όσο περνάνε οι μέρες, βλέπουμε ότι αυτή η κουβέντα είναι στο τραπέζι. Δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά και μόνο το γεγονός ότι κάνουμε τέτοιες κουβέντες το 2022 δεν είναι τρομακτικό πλέον. Δηλαδή, είναι παράλογο. Και επιτρέψτε μου να μην είμαι συγκεκριμένος. Έχουμε αυτή τη στιγμή, το έχω ξαναπεί, 2 δεινόσαυρους του ψυχρού πολέμου. Ο Πούτιν και ο Μπάιντεν μαζί με κάποια γεράκια. Δεν μπορεί οι δεινόσαυροι που έρχονται από την ψυχροπολεμική εποχή, που είχαν τα πυρηνικά στο μυαλό τους και απειλούσαν ένας στον άλλον, να κυριαρχούν στο σύγχρονο κόσμο σήμερα που τα έχει αφήσει πίσω του και σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο. Σκέφτεται πώς θα ενωθούν οι λαοί, πώς θα συνεργαστούν, πώς θα βελτιώσουν το περιβάλλον. Αφήσαμε το περιβάλλον πίσω. Δηλαδή, η όλη συνεργασία που έγινε για το περιβάλλον πάει δεκαετίες πίσω τώρα με αυτή την κατάσταση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί οι δύο δεινόσαυροι σύρουν τον κόσμο όλο αυτή τη στιγμή σε λάθος κατεύθυνση. Και δεν ξέρω, γι' αυτό επιμένω σε συλλογικότητες. Ο Μακρόν κάνει μια τεράστια πρωτοβουλία. Είναι πραγματικός ηγέτης, έχει αντιλήψεις σωστές και είναι ο μόνος που σε αυτή την κατάσταση ήρθε με ένα αδύναμο μεν ειρηνευτικό σχέδιο δε. Ενώ θα περίμενα όλος ο δυτικός κόσμος και το ΝΑΤΟ, ενδεχομένως και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Έχουμε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Θα μπορούσε λοιπόν να ξεκινήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για να σταματήσει άμεσα αυτή η καταστροφή που γίνεται. 1 εκατομμύριο άμαχοι πρόσφυγες. Είναι τραγικό στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Διέξοδο βλέπετε, είστε αισιόδοξος? Αυτό που με φοβίζει είναι ότι η Ρωσία, ενώ μας είχε συνηθίσει ότι έχει περιορισμένους πολιτικούς και στρατιωτικούς σκοπούς όταν δρά, που μας το απέδειξε στην Οσετία, στον Ντομπάς, στην Κρυμαία, ήταν περιορισμένοι. Τώρα ξαφνικά διεύρυνε πάρα πολύ και τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς σκοπούς. Και μάλιστα διαπιστώνω και ένα χάσμα μεταξύ των πολιτικών σκοπών που είναι πολύ προωθημένοι, γιατί η πολιτική της σκοπή είναι πλήρη συνδικολόγηση της Ουκρανίας και πλήρης έλεγχός της. Απ' την άλλη, οι στρατιωτικοί σκοποί ακόμα αφίστανται αυτή τη κατάσταση. Ναι, μεν ελέγχει μια μεγάλη περιοχή, αλλά ακόμα υπάρχει χάσμα μεταξύ τους. Αυτό είναι που με τρομάζει. Θα επιδιώξει ο Πούτιν να ταυτίσει τους επιχειρησιακούς σκοπούς
με τους πολιτικούς που έχει θέσει, τότε μιλάμε για 100 βυθυμάτων, μιλάμε για πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό επιμένω για την ευθύνη της Δύσης. Έγινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όλος ο κόσμος συντριπτικά είναι υπέρ της καταπάτησης του πυρός και απονομιμοποιεί τις πράξεις του Πούτιν. Οφείλει λοιπόν ο δυτικός κόσμος να έρθει με ένα ειρηνευτικό σχέδιο, γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να καλύψει αυτό το ζήτημα και δεν μπορεί όλοι να κρύβονται πίσω από τον Ζελένσκι προκειμένου να εκτεθεί η Ρωσία, να εκτεθεί ο Πούτιν, να δημιουργήσουμε ένα τέρας υποτίθεται που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και τελικά τι κάνουμε? Υπονομεύουμε την ασφάλεια και την ειρήνη όλης της Ευρώπης και ενδεχομένως όλου του κόσμου, επειδή έχει προσωποποιηθεί σε κάποιο βαθμό αυτή η σύγκρουση. Κύριε Φενέκο, επειδή τώρα είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, φαίνεται ότι είμαστε στην εποχή που αλλάζει όλος ο κόσμος. Και επειδή ασχολείστε με την πολιτική, πιστεύετε ότι το πολιτικό μας σύστημα έχει πάρει χαμπάρι τι ακριβώς γίνεται? Γιατί βλέπουμε τη Βουλή πολλές φορές και νομίζουμε ότι δεν έγινε αντιληπτό τι συμβαίνει στον κόσμο. Πολύ ωραία κάνατε και το θίξατε, και ας έρθουμε στην υπόθεση των όπλων. Στέλνουμε, ναι. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και εγώ πάντα ήμουν αντίθετος. Όταν είναι να στείλουμε και να ενισχύσουμε ξένες δυνάμεις στο εξωτερικό, οφείλει αυτή η απόφαση να γίνει με κοινοβουλευτική συνεργασία. Δεν μπορεί να εμπλέκεται η χώρα σε καταστάσεις που δεν υπάρχει κοινοβουλευτική συνεργασία. Αν λοιπόν η χώρα μας ήθελε να ενισχύσει την Ουκρανία, όχι μόνο με όπλα, με τάξη και με οτιδήποτε. Ως επιλογή. Ως επιλογή, ναι, ναι, ναι. Όφειλε να υπάρχει κοινοβουλευτική διαδικασία, απόφαση και να ξεκινήσει όλη. Δεν μπορεί να γίνονται λοιπόν αυθαίρετα αυτά τα πράγματα χωρίς τέτοια διαδικασία. Και γι' αυτό επιμένω ότι το πολιτικό μας σύστημα δεν έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο που βρισκόμαστε, δεν έχει αντιληφθεί τις αναγκαιότητες και οχυρώνεται πίσω από την έννοια «Α, έκανες κάτι λάθος και εγώ κρατιέμαι στην ασφάλεια» ή «Επειδή δεν ξέρω το ζήτημα και δεν θέλω να εκτεθώ, σε αφήνω να το κάνεις και μετά σε κρίνω». Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι αυτό το πράγμα. Κύριε Φενέκο, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια, αν και πολλοί, ξέρετε, εκτιμούν ότι η Ουκρανία ίσως ήταν μόνο η αρχή. Δηλαδή, αν ο Πούτιν καθαρίσει το παιχνίδι εκεί, ίσως να θέσει και άλλα θέματα μετά για τις άλλες χώρες τις πρώην Ανατολικές, εν πάση περιπτώσει, που λέγαμε. Είναι ένα παιχνίδι ισχύως. Θεωρεί ότι όποιος καταφέρει και δείξει περισσότερο την ισχύ του, θα έχει και μεγαλύτερη βαρύτητα σε όλες τις αποφάσεις στον διεθνή κόσμο. Όμως, εγώ έρχομαι στη θέση κάποιου Ρώσου, ενός νέου Ρώσου. Η κόρη μου σπουδάζει και έχει συμφοιτήτριες, δύο κοπέλες από τη Ρωσία. Αυτά τα παιδιά, αυτοί είναι οι άνθρωποι που ξαφνικά θα μπουν πίσω από τύχη πάλι, που δεν θα χάσουν όλο τους το μέλλον. Δεν θα αντιδράσουν, δεν μπορούν, δεν θα πούν πού μας οδηγεί αυτή η κατάσταση. Θεωρώ λοιπόν ότι θα υπάρξει εσωτερικά στην Ρωσία σύντομα, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική εκ μέρους του Πούτιν, μεγάλη αντίδραση. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι οι Ευρωπαίοι, αν ερχόμαστε να ακούμε ότι η Γερμανία θα κάνει 100 δις επικαλούμενη ένα κίνδυνο που εν πωλής και η ίδια τον προκάλεσε, διότι η ίδια παρακινούσε την Ουκρανία και η ίδια προωθούσε τις κυβερνήσεις που ήθελε στην Ουκρανία, και εμείς να το αφήνουμε έτσι ανεξέλεγκτο, ενώ είναι δεσμευμένοι από τις συνθήκες για τον περιορισμό των οπλικών της συστημάτων και το περνάμε έτσι αυλεπεί. Κατά την άποψή μου λοιπόν. Και το χαρακτηρίζουμε, συγγνώμη, και κάποιοι το χαρακτηρίσαν ως ιστορική απόφαση. Ως ιστορική θετική απόφαση. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ή και να το πω, ας αφήσουμε τη Γερμανία. Θεωρούμε ότι η στρατιωτικοποίηση όλη μας η ζωή. Το ΝΑΤΟ αυξάνει τα κονδύλια του κατά 20 δις για το επόμενο χρόνο. Που σημαίνει ότι σε εμάς αναλογούν 500 εκατομμύρια. Όταν ο προϋπολογισμός του ναυτικού είναι 85. Από πού θα βγουν όλα αυτά τα λεφτά? Αντί λοιπόν να οξύνουμε τις αντιπαλότητες, επιμένω, οι συλλογικότητες ας κάτσουν στο τραπέζι, ας βάλουν μπροστά το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ή κάποια προσωπικότητα που θα μπορούσε, είναι ευτυχής έργων ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται ο Μακρόν αυτή τη στιγμή και έχει κάποια εμπιστοσύνη με τον Πούτιν, να βγούμε με ένα ειρηνευτικό σχέδιο προκειμένου να αμβληθεί το ταχύτερο δυνατόν αυτή η οξύτητα. Να μπορέσουμε τουλάχιστον να σώσουμε τα απολύτως απαραίτητα για να μπορούμε να ζούμε. Ό,τι μπορεί να σωθεί. Μπορεί να σωθεί. Κύριε Φενέκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ επίσης.